Δανάη Σιδηρά, εδώ στο Ηράκλειο με την εθνική ομάδα, στο σπίτι σου ουσιαστικά, μαζί με τα δικά σου πρόσωπα. Φέτος αγωνίζεσαι εκτός Ηρακλείου στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάντα όμως το Ηράκλειο νομίζω ότι και για σένα και για τα άλλα τα κορίτσια είναι μια πόλη που αγαπάει και το γυναικείο ποδόσφαιρο, αγαπάει και τις εθνικές ομάδες. Και σίγουρα για σας είναι μεγάλη τιμή και θέλετε να τα καταφέρετε παίζοντας με την Εθνική Ομάδα Γυναικών αυτά τα δύο παιχνίδια με την Ουκρανία για το Nations League της UEFA. Κάνε μας ένα σχόλιο για την παρουσία της Εθνικής στο Ηράκλειο. Προσωπικά, όπως είπες, είναι το σπίτι μου, οπότε για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να αγωνίζομαι εδώ. Η Εθνική Ομάδα έχει πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο των γυναικών, αλλά γενικά οι Εθνικές Ομάδες έχουν πάρα πολλά χρόνια να κατέβουν στην Κρήτη να δώσουν το παρόν. Θεωρώ ότι ο κόσμος, επειδή γενικότερα και του Ηρακλείου και της Κρήτης αγαπάει και τιμάει το ποδόσφαιρο, αλλά και το ποδόσφαιρο γυναικών, θα δώσει βροντερό παρόν την Παρασκευή στο παιχνίδι με την Ουκρανία. Τον θέλουμε δίπλα μας τον κόσμο, θέλουμε τη στήριξη και ευχόμαστε για ένα θετικό αποτέλεσμα. Εσύ σε αυτές τις μέρες που είσαι εδώ έχεις μηνύματα, νομίζω και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για να έρθουν τα παιδιά, οι ακαδημίες, οι ομάδες. Τα μηνύματα είναι θετικά για να βαφτεί το γήπεδο γαλανόλευκο. Γενικά ναι, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και από τις ομάδες τις τοπικές του Ηρακλείου και από την Ένωση όπως είπες. Και ο Όφη μας έχει φιλοξενήσει άψογα μέχρι στιγμής, οπότε θεωρώ ότι το κατάλληλο αποτέλεσμα και αυτό που θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο την Παρασκευή είναι η νίκη για να κλείσει το πρώτο παιχνίδι, να κλείσει πολύ όμορφα. Αγωνιστικά αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχετε δύο ήττες σε αυτή τη διοργάνωση, την καινούργια διοργάνωση της UEFA, ανάλογη όπως είναι το Nations League στις Εθνικές Ανδρών. Το βλέπουμε από φέτος και στις εθνικές γυναικών. Έχετε δύο ήττες. Η πρώτη νίκη λοιπόν είναι ο στόχος. Πώς είναι η ομάδα, το πιστεύετε? Σίγουρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο με πολύ δυνατές ομάδες. Το πρώτο παιχνίδι με την Πολωνία, σίγουρα το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Στο δεύτερο παιχνίδι φανήκαμε κατώτερες των περιστάσεων. Γι' αυτό και ανάλογο το σκορ. Τώρα έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, δουλεύουμε καθημερινά πάνω στο πλάνο του προπονητή μας. Η Ουκρανία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος, όμως είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένες για το θετικό αποτέλεσμα. Ωραία. Και βλέπουμε πάρα πολλά κορίτσια τα τελευταία χρόνια να ακολουθούν και τα δικά σου βήματα, και τι εννοώ. Πολλά κορίτσια από τις ομάδες του Ηρακλείου σε εθνικές ομάδες, και στην Αιανίδων και στην Κορασίδων. Εσύ βέβαια είχες τα πρωτεία για πολλά χρόνια αρχηγός της ομάδας. Είσαι περήφανη που έχεις βάλει και εσύ ένα λιθαράκι σε αυτό το κομμάτι του ηρακλειωτικού ποδόσφαιρου? Δεν θα μπορούσα να μην είμαι περήφανη. Η Κρήτη πάντα έβγαζε ταλέντα, πάντα έβγαζε παιδιά, πάντα είχε μπόλικο υλικό και νομίζω αυτό φαίνεται και στις εθνικές ομάδες που τροφοδοτούν από αρκετές παίχτρες. Τα παιδιά τα δικά σου στον Εργοτέλη, πέρυσι ήσουν προπονήτρια στην ομάδα του Εργοτέλη, θα έρθουν, τι σου λένε? Σίγουρα πρέπει να έχετε πολύ καλή επικοινωνία. Ο Εργοτέλης είναι η ομάδα που αναδείχθηκες, έτσι να το πούμε και αυτό. Σίγουρα θεωρώ ότι σχεδόν όλος ο Εργοτέλης θα δώσει το παρόν. Ήδη έχω λάβει αρκετά μηνύματα, οπότε περιμένω τα παιδιά με τη φωνή τους, με την ψυχή τους και εμείς με τη δύναμή μας μέσα στο γήπεδο να κερδίσουμε το παιχνίδι την Παρασκευή.